κάνε κανένα μακρύ σιωρτό πεντζερέτη του παράπονου εκεί. Ναι. Άντε εκεί. Άντε. Παράπονο θα γραφτεί. Ο Χαράλαμπος Τριγερίδης, του Ηλία και της Μαρίας, γεννημένος στην Καλυθέα Δράμας, στο Ποντιακό Μαχαλά, το 1936 10 Μαΐου. Φεύγουν από εκεί σε μικρή ηλικία και κατεβαίνουν και μένουν στην Άμισο. Ο πατέρας του Ηλίας ο Τριγερίδης, ορολογοποιός και κατασκευαστής λύρας. Ο Λάμπης από μικρός πάει στον χώρο που εργάζεται και παρακολουθεί και μαθαίνει και την τεχνική όλα τα χρόνια. Ο πατέρας του έκανε μια λύρα και την κράμαζε στο σπίτι για να μάθει εκείνος. Στην ηλικία όμως των 5-6 χρονών παίρνει στα χέρια του τη λύρα και αρχίζει να την περιεργάζεται. Και στην αγκαλιά της μάνας του αρχίζει να πρωτοπαίζει και να ασχολείται από μικρή ηλικία. Μετά ήρθε και η βουλγαρική κατοχή, άρχισε να παίζει, τον πέρνα και έπεσε η μάνα του είναι καταγωγής Μελοποτάμου. Και άρχισε να παίζει. Δηλαδή είναι αυτοδίδακτος στην ουσία, δεν τον έδειξε κανένας εκεί του. Από ακούσμα και τι είχε. Πηγαίνει φαντάρο στο 59 λάμπη, 58. Εκεί εξασκεί και το επάγγελμα του ορολογοποιού και παίζει και λίρα. Απολύεται το 61, παράλληλα παίζει σε πανηγύρια εκδηλώσεις παντού, είναι τον προτιμάει ο κόσμος για την ιδιαίτερη καλλιτεχνία του. Φεύγει στη Γερμανία το 62, γυρίζει το 74, όλα τα χρόνια έπαιζε λίρα εκεί. Κάθε βράδυ έπαιζε λίρα. Και από το 74 και μετά τον έχουν μείνει εδώ πέρα. Παρόλο σε όλους τους γάμους, εκδηλώσεις για εκείνο τον καιρό, δεν έλειπε από πουθενά. Συνεργάτες του πολύ, ο Πλούταρχος ο Κανετίδης, ο Αρεστίδης ο Αργυρόπουλος, το άφησε από την Αργυρούπολη και άλλα πολλά άτομα. Με τον Χρήσανθο συνεργάστηκε, έχουμε γραμμένες κασέτες. Με τον Συνευρέθημο Κουλιουμψίδη, με Γόγο, με όλους εκείνου του καιρού. Τι άλλο να πούμε. Σήμερα είναι 84 ετών. Βέβαια υπάρχει βιολογική γύραση, αλλά ποντιακά λέμε ότι τον έχουμε κάθε μέρα εδώ στο Κεμπαψίδικο του Θεού παρέα, χαρά μας κάθε μέρα. Ναι. Λέει και μια πολύ ποντιακή ρίση, το τσουβαντούζο στο να γράψει και το φοντροβέλλον από μένα. Και πάλι κάτι κάνει και ακούμε με σεβασμό τον κύριο Λάμπη. Ως αυτοδίδακτος έμαθε πολλά παιδιά να παίζουν λίρα. Ο Μιχάλης ο Καλιοντζίδης κοντά του, ο Γιώτης ο Κονκαλίδης κοντά του, ο Στέλιος ο Χαλκίδης κοντά του ξεκινήσανε, ο Νικηφορίδης ο Αντώνης κοντά του και πολλοί άλλοι. Και Χαλκίδης το είπαμε, το ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν ξέχασε κανένα, δεν νομίζω να ξέχασε. Πολλά μυσικά τραγούδια που άκουγε, το μελοποιούσε με τον δικό τρόπο και άφησε τα στίγματά του. Και παράει την αϊτάει την. Παρακαλώ, παρακαλώ, Λάμπη παρακαλώσε, Λάμπη παρακαλώσε.
Thank you.